Εδώ είναι ο τελικός της κατηγορίας των 55 κιλών στο στυλ της ελληνορωμαϊκής. Έφηβη, αγώνας ανάμεσα στον Αγκαφανίδη Χαράλαμπο της Ακαδημίας Δράμας και το Χατσατούρο Παύλου, ναι, των Ευπηρίδων Λιωσίων. Είναι οπότε τελικός για τους εφήβους που βλέπουμε. Με μια διακοπή. Να πούμε ότι στην παλέστρα της Ελευθέρας γίνεται ο τελευταίος τελικός των παιδών για τα 100 κιλά ανάμεσα στον Κυριακόπουλο και τον Ίμπης. Εμείς εδώ βλέπουμε τι γίνεται στο τελικό των εφήβων. Ένα σημείο για τον Χατσατούροφ. Ο Αγκαφανίδης, θα λέγαμε, μόνος του βγήκε στο περιθώριο προστασίας. Αρκετές φωνές. Και κάποιες παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Πάντα ένα σημείο για τον Χατσατούροφ, ναι, ναι, τον Ευπηρίδων. Ένα σημείο τώρα για τον Αγκαφανίδη. Ένα-ένα. Ένσταση τώρα, λένε, θα κάνουν μάλλον η γωνία του Χατσατούροφ των Ευπηρίδων. Μια φάση, ποιος πάτησε πρώτος έξω. Ναι, είναι ένα, είναι σύνδεθος φαινόμενο αυτό το, αυτό το πρόβλημα. Εδώ εμείς βλέπουμε ξανά σε επανάληψη. Πώς παραμένει ο Χατσατούροφ εντός. Μάλλον, ναι, μάλλον το πόδι του Αγκαφανίδη φαίνεται να βγαίνει πρώτο έξω. Ναι, 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 ναι. Όντως. Ναι. Βλέπουμε ότι ο Χατσατούροφ. Ναι. Το πόδι του Αγκαφανίδη πρώτο έξω, συνεπώς είναι 2-0. Και όμως Αγκαφανίδη το παίρνει το πόδι. Κώστα. Ένα πόντο. Η έλυσταση του προπονητή του δεν έγινε δεκτή.
φωνές τώρα, η αλήθεια είναι. Και νεύρα ανάμεσα στους αθλητές. Πολλά νεύρα αυτή τη στιγμή γενικότερα. Στην παλέστρα, μέσα και έξω. Για τη φάση που είδαμε εμείς έχουμε την πολυτέλεια από τις πολλές κάμερες που γίνεται εδώ πέρα. Κάλυψη. Η Ομοσπονδία δυστυχώς την κάμερα που έχει δεν ήταν καθαρή και δεν μπόρεσαν να έχουν την εικόνα που είχαμε εμείς. Συνεπώς ήταν... Να πούμε ότι η κάμερα της γραμματείας είναι μια κάμερα η οποία είναι δίπλα ακριβώς από τη γραμματεία. Και δεν είχαν την... τη γωνία που είχαμε εμείς που είδαμε καθαρά πόσο ο Αγκαφανίδης πάτησε πρώτος έξω. Τώρα δίνεται πόντος παρατήρηση σε βάρος του Αγκαφανίδη και αν λήξει έτσι, για να μου πάλι τον αφαιρέσανε τον πόντο, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, γιατί υπάρχει αθλητικός πανικός, η αλήθεια είναι. Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα για το αν είναι 2-1 ή 2-2. Αν είναι πόντος παρατήρηση είναι 2-2. Αλλά τώρα... Άλλη μια φορά να βλέπουμε. Εδώ είναι αυτό που λέμε. Ότι πάτησε ο Αγκαφανίδης στο προσέξω. Συγγνώμη λίγο. Κώστα. Να κρατήσουμε λίγο το replay, αν μπορούμε. Να το δώσουμε τώρα. Να το δώσουμε τώρα. Να το δώσουμε λίγο ήρεμα. Εδώ. Εδώ ακουμπάει και μετά. Καθαρή φάση. Είναι το μισό πόδι που λένε. Άσο ρε Ρακλή. Αυτό είναι φαίνεται το πέλμα και πάνω στη ζώνη. Όλοι ωραία έτσι και φαίνεται να ρίξει. Δεν ξέρω αν ακούτε. Θα περνάμε, τώρα περνάμε. Θα το βλέπουμε. Το Ερακλή και το Σκουλίδη. Είναι αυτό το replay. Ο πόντος τελικά που δόθηκε στον Αγκαφανίδη. Αυτό το replay δεν είχαν τη δυνατότητα να το δουν με την κάμερα της Ομοσπονδίας που εμείς βλέπουμε καθαρά το πόδι του Αγκαφανίδη να πατάει στο περιθώριο προστασίας και μετά να ακολουθεί το χέρι του Χατσάτου. Βέβαια έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η φασαρία που υπάρχει τώρα δεν είναι για αυτή τη φάση. Όχι. Είναι όχι. Για μια φάση που δόθηκε πόντος παρατήρηση. Και σε αυτή την περίπτωση, αν να δοθεί πόντος παρατήρηση σε βάρος του Αγκαφανίδη, είναι νικητής ο Χατσατούρος. Νικητής στον... Στην περίοδο. Στην περίοδο. Γιατί η πρώτη περίοδο του τελικού που βεβαίως έχει κρατήσει πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο και αυτό λόγω των ενστάσεων και του όλου εκνευρισμού. Για να δούμε τώρα εμείς. Εδώ είναι η φάση για την παρατήρηση, για να δούμε. Με το κεφάλι, δεν ξέρω με τις κουτουλιές εκεί αν... Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάντως ο αγώνας. Όχι ακόμα. Εδώ είναι τα νεύρα ανάμεσα στους δύο. Και από εκεί και πέρα. Αυτή τη στιγμή πάντως έχει καλέσει η γραμματεία και τους δύο και τους κάνει παρατήρηση και στον Αγκαφανίδη και στον Χατσατούρο. Το σκορ στον πίνα κάνει 2-3 υπέρ του Χατσατούρο. 15 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Σταματάμε και πάλι. Το κεφάλι, ναι. Και ο... Και ο
Κώστας ο Κανελάκης που είναι επικεφαλής της διαιτησίας κάνει συστάσεις στους διαιτητές να προσέχουν τον Αγκαφανίδη, ο οποίος με το κεφάλι τελείωσε πάντως. Αυτός ο γύρος που κράτησε πάρα πολύ ώρα, η αλήθεια είναι. Νικητής είναι ο Χατσατούρεφ. Και εδώ βλέπουμε ένα συνωστισμό στη γωνία που δεν επιτρέπεται. Μέχρι δύο άτομα κανονικά επιτρέπεται. Να, τώρα κάθισε ο τρίτος εκεί πέρα στην γωνία του Χατσατούρεφ. Το ίδιο βλέπουμε και στη γωνία του Αντεφανίδη πάντως. Είναι τρία άτομα γύρω του. Ναι, δεν πρόκειται να του προσφέρουμε τίποτα. Είτε είναι δύο, είτε είναι τρεις, είτε είναι ο προπονητής μόνο που θα του δώσει κάποιες συμβουλές όσον αφορά την τακτική, κάποια λάθη τεχνικά. Επιστρέφουμε. Χατσατούρο και Αγκαφανίδης. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Τίποτα μέχρι στιγμής. Περάσαμε τα 30 δευτερόλεπτα. Εδώ μυρίζει πάντως η διαδικασία της κατοπάλης. Για να δούμε τώρα, γιατί έχει το ένα δευτερόλεπτο πριν από τα 90 δευτερόλεπτα. Ναι. Για να δούμε τώρα. Βλέπουμε σημείο στον Αγκαφανίδη. Στον Αγκαφανίδη. Να πω εγώ πάντως ενώ βεβαίως αυτός ο τελικός που παρακολουθούμε είναι πολύ ενδιαφέρον. Ότι τελικά και οι έφηβοι θα γίνουν οι τελικοί και στις δύο παλέστρες ταυτόχρονα. Οπότε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τους δούμε όλους. Θα δούμε όσους περισσότερους μπορούμε. Είναι ταυτόχρονα και στις δύο παλέστρες. Τελειώνει ο χρόνος, ο Αγκαφανίδης είναι αυτός που θα τον πάρει το δεύτερο γύρο. Ωπα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. 1-1. Συναπαστικός πάντως. Αυτός ο τελικός, δεν μπορούμε να πούμε. Βλέπουμε σε επανάληψη το τι έχει γίνει. Κάνει συστάσεις εδώ πέρα επικεφαλής της διαιτησίας ο Κώστας ο Κανελάκης, για αυτό που λέγαμε πριν, να μην είναι τρεις στη γωνία. Ενώ εμείς βλέπουμε το τελικό ανάμεσα στον Αγκαφανίδη και τον Χατσατούρο. Ο κύριος Κανελάκης, ο Κώστας, που είπαμε ότι είναι επικεφαλής της διαιτησίας, συνέχεια διορθώνει και βοηθάει τους διαιτητές. Στην άλλη παλέφρα αγωνίζονται ο Δημήτρης Σαξόνης από τον ΠΑΟ Βόλου με τον Θεοδόσιο Βαλκανιώτη, και αυτός αθλητής του ΠΑΟ Βόλου είναι για τα 60 κιλά εφήβων Ελευθέρας. Θα πάμε στην παλέστρα της Ελευθέρας αφού δούμε τον τελικό εδώ. Κάποια προβλήματα τώρα στην γραμματεία με το ρολόι, με το χρόνο. Ξεκίνημα και πάλι. Τρίτος και καθοριστικός
γύρος για τα 55 κιλά ελληνορωμαϊκής εφήβων. Τίποτα, τίποτα, δεν δίνει κάτι ο διαιτητής. Τίποτα ακόμα. Λίγο εδώ, αλλά λίγο Αγκαφανίδης να βγει απ' έξω. Έμεινε μες στην παλέφρα. 1-20. Προσπαθεί να σπρώξει, αλλά καταφέρει ο Χατσατούροφ. Πήρε το σημείο ο Χατσατούροφ. 0-1. Μπροστά λοιπόν ο αθλητής των Άραλιο Σίων. Βλέπουμε μόλις 1-25, 1-25. 5 δευτερόλεπτα πρώτη διαδικασία και την άλλη περίοδο στη δεύτερη. Ο Αγκαφανίδης μόλις ένα δευτερόλεπτο πριν. Ίσως οι αθλητές χαλαρώσανε σκεπτόμενοι την διαδικασία της κάτω πάλης. Δευτερόλεπτα. Κάποιες παρατηρήσεις από τον διαιτητή σε κόσμο που είναι εκτός παλέστρας. Υπάρχει πάντως πολύ πάθος, πολύ ένταση. Για να δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει ο Αγκαφανίδης. Μισό λεπτό έχει μείνει. Τον έριξε κάτω ο Χατσατούρο. Αλλά δύο σημεία. Τρία. Άντε, συγγνώμη, ένα και δύο έχεις δικαιώ. Όχι, είναι από την όρθια θέση. Όταν το φέρεις επικίνδυνο είναι τρία σημεία. Συνεχώς τέσσερα μισά. Οπότε ξεκαθαρίζει πια ο αγώνας. Ο νικητής, γιατί δεν φαίνεται κανένας ο Αγκαφανίδης να πάρει τόσα σημεία πια που τον χωρίζουν. Και άλλα εντόση. Ναι, δεν τα κατάφερε. Η προσπάθειά του να ρισκάρει. Τελείωσε. Παραχωρεί άλλα δύο σημεία, δεν είναι τρία. Όταν δηλαδή ναι. τον καπακώνει ο αθλητής σε προσπάθεια. Τελείωσε όμως, επειδή πήγε 6-0 το σκορ. Ναι. Και εδώ βλέπουμε πανηγυρίζουν. Νικητή στην κατηγορία των 55 κιλών, στις έφηβους, στην ελληνορωμαϊκή. Παύλος Χατσατούροφ των Ευθυρίδων Λιωσίων. Ένας καλός αγώνας ήταν. Βλέπουμε εδώ νικητής ο Χατσατούροφ και σιγά σιγά μπορούμε να μεταφερθούμε στην άλλη παλέφρα. Αμέσως μετά εδώ από τα highlights που βλέπουμε εδώ σε replay, για να δούμε. Αγώνας, από ό,τι βλέπω ο αθλητής με τον μπλε μαγιό πρέπει να είναι ο Μαντέλας. Είναι για τα 66 κιλά, ναι. της Ελευθέρας. Βασίλης Μαντέλας, τον Άγιο Γεώργιο Σερών και ο Γιώργος Αυκοπασβίλη εδώ με το κόκκινο μαγιό από τον Καραγιάννη Ευρώπου. Είναι η μάχη που βλέπουμε εδώ. Είναι για τα 66 κιλά ελευθέρα ασφάλιση εφήβων. Τίποτα μέχρι στιγμής. Τίποτα ακόμα. Αυκοπασβίλη, το κόκκινο μαγιό, Μαντέλας,
Με τον μπλε μαγιό περάσαμε το πρώτο λεπτό. Δεν υπάρχει ακόμα σημείο για επίδεση τώρα. Σπάνιο για την Ελευθέρα. Και εδώ τώρα πέσαμε πάνω σε κάτι φιλάστρο. Ο Αγκοπασβίλη πρέπει να κέρδισε τουλάχιστον ένα σημείο, γιατί έβγαλε το Μαντέλα στο περιθώριο προστασίας. Ένα σημείο. Ναι, πράγματι, γιατί. Ένα σημείο λοιπόν για τον Αγκοπασβίλη. Και για να δούμε ο Μαντέλα. Ο Μαντέλα άγιαστοσει. Σε επικίνδυνη θέση τον. Θα πάρει τρία σημεία. Και βλέπουμε τώρα έχει και το χέρι μαζεμένο σε μέση γέφυρα. Μπορεί εύκολα να τραβήξει η γέφυρα. Ναι, αν πάει από αριστερά θα είναι πιο εύκολο μάλλον. Για να δούμε. Όχι. Τελικά διότι σηκώνει στην όρθια θέση. 3-1, 15 δευτερόλεπτα. Ο Μαντέλα έχει βεβαίω πλέον. Γύρισε το σκορ ο Μαντέλα. Τέλειωσε ο γύρος, νικητής λοιπόν ο Βασίλης ο Μαντέλας. Κάνει το 1-0. Στην παλέστρα της Ελληνορωμαϊκής για τα 60 κιλά παλεύουν ο Φίλιππος Δεμιρκάν από τα Λιώσια και ο Ναρέκ Καζαριάν από τον Ηρακλή Περιστερίου. Είναι για τα 60 κιλά. Εδώ είναι ο Αυκοπασβίλη. Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος. Τίποτα ακόμη, τώρα προσπαθεί. Πρέπει να είναι τρία σημεία εδώ πέρα για τον Μαντέλα. Άρα λίγο πήγε τα πόδια ο Μαντέλας. Δεν έχουμε εξέλιξη. Οπ, τώρα. Ένα σημείο για τον Μαντέλα. Υποφελείται του λάθους που έκανε ο Κοπασβίλη. Δεν έχουμε δει τον πίνακα εκεί πέρα, να. Νάτος εδώ είναι, 5-0 το σκορ. Υπέρ του Μαντέλα. Λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα πλέον. Γι' αυτό ρισκάρει και έτσι ο Κουπασβίλη, εφόσον είναι τόσο πίσω στο σκορ. Εγώ ένα σημείο δεν το θυμόμουν, το τριάρι το θέλω καθαρό. Ο Μαντέλας από τις Σέρες, νικητής σε αυτή την κατηγορία των 66 κιλών στο στυλ της ελεύθερης πάλης. Νικητής στην κατηγορία των 66 κιλών. Αν μπορούμε να πάμε στην Ελληνορωμαϊκή να δούμε το τέλος του αγώνα ανάμεσα στον Δεμιρκάν και τον Καζαριάν. Ναι, όπως φαίνεται θα έχει συνέχεια ο αγώνας.
εδώ πέρα βλέπουμε ότι την περίοδο την πήρε ο Καζαριάν. Ο Καζαριάν, ο οποίος νωρίτερα είχε ένα σκίσιμο στο σαγόνι, γι' αυτό βλέπουμε και αυτό το μπαντάρισμα. Πρέπει να είναι, είναι ο Καζαριάν. Ένα της περίοδου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι βέβαιος, γιατί παρακολουθούσαμε τον αγώνα. Ξεκινάει περίοδος. Στην άλλη παλέστρα είναι ο Παύλος Ματσουκατίδης από τις Σέρες και ο Μιχάλης Ακριτίδης καθώς από τις Σέρες για τα 74 κιλά ελευθέρας. Προσεκτική πολύ και οι δύο. Τίποτα ακόμη. Τελειώνει σιγά σιγά και ο χρόνος. Δεν υπάρχει σημείο. Τέλος. Στο 1,5 λεπτό. Για να δούμε τώρα. Ο Δεμερικάν θα ξεκινήσει από κάτω θέση. Ο Καζαριάν τον δένει. Πήρε τρία σημεία. Και άλλα τρία. Πολύ γρήγορα, πολύ εντυπωσιακά. Ο Καζαριάν. 2-3 τον αγώνα. Με 2-3 άρια. Εδώ είναι ο Νάρεκ Καζαριάν από το Περιστέρι, από το Ηρακλείο Περιστερίου. Και το παλιγυρίζει και το δικό του τρόπο. Βλέπουμε σε επανάληψη την προσπάθεια την εντυπωσιακή του Καζαριάν. Να δούμε τι γίνεται και στην παλέστρα της Ελευθέρας. Εδώ βλέπουμε και τον πανηγυρισμό από τον Καζαριάν. Να πάμε στην Ελευθέρα πάλι. Εδώ είμαστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παύλος Ματσουκατίδης, κόκκινο μαγιό. Μιχάλης Ακριτίδης, μπλε μαγιό. Και οι δύο αθλητές είναι από τις Σέρες. Τον πρώτο γύρο τον έχει πάρει ο Ακριτίδης, είναι για τα 74 κιλά ελευθέρας. Βλέπουμε εδώ ο Ακριτίδης, δεν ξέρω αν πήρε κάποια σημεία για αυτή την προσπάθεια. Πάντως ο Ματσουκατίδης είναι τώρα από πάνω. Ορθή. Thank you.
Βλέπουμε εδώ Αγρυπίδης έχει φέρει το Ματσουκατζίδη σε επικίνδυνη θέση. Και φεύγει όμως. Βλέπουμε το σκόρ είναι 5-1. Άλλα σημείο τώρα για το Ματσουκατζίδη. 5-2. Μισό λεπτό απομένει. Προσπαθεί να τον γυρίσει ο Ματσουκατζίδης, δεν θα καταφέρνει. Όρθι. Μια προσπάθεια για επίθεση στα πόδια από τον Ματσουκατζίδη. Γρήγορη αντίδραση του Ακριτζίδη. Άλλα σημείο τώρα για τον Ματσουκατζίδη. Μειώνει κι άλλο, 5-3. 15 δευτερόλεπτα, λίγος ο χρόνος για τον Ματσουκατζίδη. Για να δούμε. Πάει να κάνει τώρα τη μεγάλη ανατροπή ο Ματσουκατζίδης. Τελειώνει ο χρόνος, πήρε άλλα σημείο, 5-4. Δεν θα καταφέρει, τελείωσε. Πήγε να κάνει πολύ μεγάλη ανατροπή ο Ματσουκατζίδης. Σιγά σιγά έτρωγε τη διαφορά. Αλλά στο τέλος ο Ακριτζίδης είναι αυτός που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, την πρώτη θέση στα 74 κιλά ελευθέρα. Και οι διαθλητές από τις ΣΕΡΕΣ. Να μείνουμε στην ελευθέρα, ενώ αγωνίζονται ο Δημήτρης Οκτροπυρίτζε από τον Άθλο Κατερίνης και ο Χαράλαμπος Τσουτσουρίδης από τον ΒΑΟ στην Ελληνορωμαϊκή στα 66 κιλά. Εμείς μένουμε στην ελευθέρα, θα δούμε για τα 84 κιλά Γιώργος Δανιηλίδης με το κόκκινο μαγιό από τον Άπλα Καλυθέας και Λεβάν Ρεχβιασβίλη με το μπλε μαγιό από τον Άγιο Γιώργιο Σερών. Τώρα ξεκίνησε. Παραλαμβάνω, για τα 84 κιλά εφήβων στην ελευθερά. Εδώ προσπαθεί ο Δανιηλίδης. Ναι, δεν μπορείς να φέρεις σε δικίνδυνη θέση. Στην αρχή τον έφερε και τώρα πρέπει να είναι το σκορ. Είναι 1-1 πάντως, σύμφωνα με τον πίνακα. Ναι, παίζουν αρκετά ανοιχτά έξω, και οι δύο οι αθλητές. Έξω ρε Χιασβίλη, άλλο να σημείο για τον Δανιηλίδη. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις για το σκορ, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως συνεχίζονται κανονικά ο αγώνας. Οπα, τους σταματάει ο διαιτητής, για να δούμε τώρα. Υπάρχει ένσταση από την γωνία του Δανιηλίδη. Ναι, για εκείνο μια τεχνική που φάνηκε σαν τεχνική τριών σημείων. Βλέπουμε εμείς ξανά. Εδώ, αυτό ακριβώς. Και εδώ ίσως. Αλλά δύο διαδοχικές τεχνικές που στην πρώτη μπορούσε να είχαν δοθεί τρία σημεία στον Δανιηλίδη και στη δεύτερη σαν καπάκωμα δύο. Έχω την εντύπωση ότι δόθηκαν ένα σύνολο. Ναι, μόλις ένα από τη δεύτερη προσπάθεια. Ναι. Άλλη μια διακοπή, πάλι μια σύσκεψη για τους διαιτητές. Εδώ είναι ο Δανιηλίδης. Ο
Άλλη μια φορά βλέπουμε ξανά. Αυτό είναι το λιγότερο ένα σημείο για τον αθλητή με το κόκκινο. Και εδώ πέρα ξανά έρχεται πάνω. Εδώ είναι άλλο ένα. Δηλαδή το λιγότερο, πρέπει να ήταν δύο σημεία. Ενδεχομένως πρέπει να ήταν και πέντε. Ένα αποδόθηκε από τους διαιτητές και γι' αυτό το λόγο είναι η ένσταση. Περιμένει ο... Γιατί είχε δοθεί και ένα σημείο στην αρχή που τον είχε βγάλει έξω, αν δεν κάνω λάθος, ο Ντανιλίδης. Ναι. Να σε καμιά περίπτωση δεν είναι μόνο δύο σημεία. Εδώ είναι ο Ρεχβιασβίλη. Γεωργιανικής καταγωγής από το όνομα. Εδώ, Λεβάν Ρεχβιασβίλη. Να πούμε ότι σε αυτό το κύπελο έχουμε δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε ομογενείς αθλητές που δεν έχουν δικαίωμα στα πανελλήνια πρωταθλήματα να παλέψουν. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλά παιδιά από Αλβανία, από Γεωργία, που ζουν χρόνια στην Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι ήρθαν αυτά τα παιδιά για να δώσουμε δικαίωμα συμμετοχής. Πρέπει να έχουν πάει σχολείο στην Ελλάδα και να ζουν κάποια χρόνια. Πρώτη φορά δηλαδή μέσω του κυπέλου Ελλάδος τους δίνουμε τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε τέτοιους αγώνες. Τώρα να δούμε η τελική απόφαση ποια είναι. Όχι. Παίρνει ένα σημείο ο Ρεχβιασβίλη, φαντάζομαι ότι είναι επειδή απορρίφθηκε η ένσταση του, ναι, του Δανιλίδη. Πάντως αυτό που βλέπουμε Ηρακλή είναι ότι πολλές φορές το παιχνίδι κρίνεται από την απόφαση των διαιτητών, δηλαδή. Πολλά λάθη, ας πούμε, γίνονται. Εντάξει, το ζητούμενο να μην είναι σκεμμένα τα λάθη, γιατί βλέπουμε σε μερικές αποφάσεις διαιτητών, εμείς δηλαδή που ξέρουμε, που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, κάποιοι διαιτητές, ας πούμε, σφυρίζουν τελείως τους αθλητές της περιοχής που εκπροσωπούν. Αυτό υπήρχε παλιότερα, αλλά κάποιοι επιμένουν δυστυχώς. Εδώ βλέπουμε τη διαβούλευση τη γραμματεία, περιμένουμε. Εμείς βλέπουμε άλλη μια φορά σε επανάληψη. Αυτό είναι το λιγότερο ένα σημείο. Εδώ είναι το λιγότερο άλλο ένα. Και είχε ήδη ένα ο Δανιλίδης. Συνεπώς το λιγότερο να δώσουν έπρεπε να έχει τρία σημεία τώρα ο Δανιλίδης και όχι δύο. Γι' αυτό ωραίει το προπονητής. Που εγώ πιστεύω το χέρι ήταν τρία σημεία. Βέβαια από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα ο αθλητής από τη Γεωργία είναι αρκετά καλός. Τελικά το άλλο ένα σημείο. Είναι αυτό που λέγαμε. Το πήρε το σημείο ο Δανιλίδης. 3-1 είναι. Είναι και πολύ καλός ο αθλητής από την Ελλάδα. Εδώ. Εδώ ήταν Ελλήνης, αλλά άλλο ένα σημείο. 4-1. 4-2. 4-2, έχει δίκιο. Πήρε και ένα σημείο ο Ρεχβιασβίλη. Και τώρα τον έχει δέσει, το προφέρει να το γυρίσει. Έχει βγει απ' έξω, τώρα δεν ξέρω. Είναι γέφυρα, είναι γέφυρα. Είναι γέφυρα, είναι δύο σημεία για τον Ρεχβιασβίλη. Μεγάλη μάχη. 4-4. Τι, πάλι καλό. Ναι. Και άλλη έμφαση από τον προπονητή του Δανιλίδη. Εδώ βλέπετε είναι αυτό το μαξιλαράκι που χρησιμοποιούν οι προπονητές για να δηλώνουν την έμφασή τους. Ολοκληρώθηκε και ο αγώνας του Κροπυρίτσε με τον Κουτσουρίδη. Για τα 66 κιλά της ελληνορωμαϊκής νικητής είναι ο Κουτσουρίδης του ΒΑΟ. Εμένως βλέπουμε την τελευταία φάση στο μάτς του Δανιλίδη με τον Ρεχβιασβίλη, για την οποία γίνει άλλη μια ένσταση. Εδώ ο διαιτητής
έχει δώσει τη γέφυρα. Φαντάζομαι ότι η ένσταση που έχει κάνει η πλευρά του Βανιλίδη είναι για το αν ήταν εντός παλέστρας ή όχι ο Ρεχουιασβίλη. Γιατί έγινε η γέφυρα. Το θέμα είναι αν ήταν μέσα ή έξω. Πολύ ένταση σε αυτήν την, αναμέτρηση. Βλέπετε το σκορ, είναι 4-4. 25 δευτερόλεπτα περίπου απομένουν για να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Στην ελληνορωμαϊκή στα 74 κιλά ετοιμάζονται ο Γκέραλτ Ντούντα από τον Πλαστήρα Καρδίτσας και ο Παναγιώτης Μαρκούτσας από το Άνω Λιώσια, από το σύλλογο Ευπηρίδε Άνω Λιωσίων. Για να δούμε τώρα ποια θα είναι η απόφαση των δύο διτών. Ξεκίνησε η αναμέτρηση στα 74 κιλά. Ενώ περιμένουμε, αν γίνεται να δούμε λίγο τι γίνεται στα 74 κιλά της ελληνορωμαϊκής, ενώ περιμένουμε την απόφαση των διαιτητών, δεν έχουμε αγώνα στην παλέστρα της Ελευθέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, Ντούντα εναντίον Μαρκούτσα. Είναι για τα 74 κιλά της ελληνορωμαϊκής. Να δούμε λίγο αυτή την, μάχη. Επομένων 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Βλέπουμε σε ένα πλάνο τι γίνεται και στις δύο παλέστρες. 1-0 προηγείται ο Ντούντα που θα τον πάρει τον γύρο. Νικητή λοιπόν ο Γκέραλτ Ντούντα στον πρώτο γύρο σε αυτόν τον τελικό. Ακόμα δεν έχει πάρθει απόφαση στον τελικό του Βανιλίδη με τον Ρεχουιασβίλη. Εδώ οι οδηγίες του προπονητή του Νίκο Αποστόλη στον Παναγιώτη Μαρκούτσα στη γωνία, το αθλητή από τα Άνω Λιώσια. Ξεκίνημα στον δεύτερο γύρο. Ακόμα δεν έχει βγει κάποια απόφαση στην παλέστρα της Ελευθέρας. Είχε ευκαιρία εδώ ο Μαρκούτσας, δεν την εκμεταλλεύτηκε. Αντέδρασε πολύ γρήγορα ο Ντούντα. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο σκορ, πάντα παραμένει το 0-0. Ένα λεπτό, περνάει ο Γκέραλτ Ντούντα, θα κάνει το 1-0. Εδώ έχει δέσει, τους σηκώνει όρθιους
ο διαιτητής. Πάντα δευτερόλεπτα. Μπροστά ο Μπίντα έχει την ευκαιρία τώρα εδώ. Αυτό που χρειάζεται είναι να κρατήσει για να ανακοινηθεί νικητής. Βλέπω δράση σιγά σιγά, δεν κάνω λάθος και στην παλέστρα της Ελευθέρας, αλλά ας παραμείνουμε τώρα. Απομένουν 20 δευτερόλεπτα. Εδώ να δούμε αν θα κρατήσει ο Μπίντα και θα πάρει την νίκη στα 74 κιλά Ελληνορωμαϊκής. Πάντα η τελική που βλέπουμε είναι η τελευταία της ημέρας, είναι η τελική των εφήβων. 5 δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω ότι ο Μαρκούτσας μπορεί να κάνει κάτι στο τέλος. Όχι. Νικητής λοιπόν ο Γκέραλντ Μπούντα. Θα πάρει την πρώτη θέση στην κατηγορία. Εδώ ο αθλητής από τον πλαστήρα Καρδίτσας. Εδώ ανακοινώνεται νικητής. Και ας πάμε, αν γίνεται σιγά σιγά, στην παλέστρα της Ελευθέρας να δούμε τη συνέχεια πλέον του αγώνα του Δανιηλίδη με τον Ερεχλιασβίλη. Βλέπουμε ότι το σκορ στον πίνακα είναι 4-5, που σημαίνει ότι δεν έγινε δεχτή η ένσταση του προπονητή του Δανιηλίδη. 20 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Για να δούμε. 10 δευτερόλεπτα. Τι μπορεί να κάνει ο Δανιηλίδης. 3-2. Τελείωσε ο γύρος. Τελείωσε ο γύρος. Νικητής ο Ερεχλιασβίλη. Ένας γύρος που κράτησε πάρα πολύ ώρα, εξαιτίας βεβαίως των ενστάσεων. Εδώ είναι ο αθλητής του Ηρακλή Περιστερίου. Όχι, συγγνώμη, του Δανιηλίδης, του Άπλα Καλυθέας. Για τα 84 κιλά της Έλληνο-Ρωμαϊκής αγωνίζονται τώρα ο Θεμιστοκλής Χαραλαμπίδης από την Δράμα και ο Αλέξανδρος Δυσάκιας από τον Ηρακλή Περιστερίου στην παλέστρα της Έλληνο-Ρωμαϊκής. Εμείς βέβαια θα μείνουμε στην Ελευθέρα για να δούμε τι γίνεται και πώς θα ολοκληρωθεί ο αγώνας του Δανιηλίδη με τον Ερεχλιασβίλη. Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος. Εδώ ένα σημείο για τον Ερεχλιασβίλη. 1-0. Έφερε σε επικίνδυνη θέση τον αντίπαλό του, αλλά 2 σημεία. 3-0. Εδώ σημεία 2 βεβαίως για τον Δανιηλίδη. Έκανε την αντιλαβή. Για να δούμε. Ο Ερεχλιασβίλη κλεβέσει και τα πόδια εκεί και ρίχνει τον αντίπαλό του. Αλλά 3 σημεία τώρα εδώ για τον Λεβάν Ερεχλιασβίλη. Στο σηκώνει όρθιος. Βλέπουμε το σκορ 2-6. Μπροστά ο Ερεχλιασβίλη. Άλλη μια διακοπή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή και στις δύο παλέστρες. Εδώ είναι σε επανάληψη. Με όλη η φάση από την αρχή μέχρι το τέλος. Τώρα για να είμαι ειλικρινής, ακριβώς τι, για αυτό λόγο υπάρχει η ένσταση, δεν ξέρω. Οπότε μην βλέπουμε όλη την φάση από την αρχή.
πολλές φωνές που ακούτε είναι για την μάχη στην Ελληνονομαϊκή ανάμεσα στον Καραλαμπίδη και τον Βουτσάκα. Βουτσάκια. Τελείωσε ο πρώτος γύρος. Εμείς περιμένουμε εδώ να δούμε την απόφαση των διαιτητών. Συνεχίζουμε λοιπόν. Δεν βλέπω κάποια καταβολή στον πίνακα, στο σκορ. Ενάμιση λεπτό, εδώ προσπαθεί, θα πάρει ένα σημείο, άλλο ένα, ο Ρεχβιασβίλη έχει κάνει το σκορ 7-2, πολύ κοντά πλέον ο Λεβάνε Ρεχβιασβίλη στην νίκη, άλλο ένα σημείο χρειάζεται. 20 δευτερόλεπτα, πρέπει ο Δανιλίδης να κάνει φοβερά και τρομερά πράγματα. Έχει δέσει εδώ το πόδι του Ρεχβιασβίλη. Άλλο ένα σημείο για την Ρεχβιασβίλη και τελείωσε ο αγώνας. Ο Λεβάν Ρεχβιασβίλη 3. Yeah. 9-2 είναι το σκορ, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένουν στην γραμματεία του διαιτητή για να τελειώσουν τον αγώνα. Τελείωσε βεβαίως. Νικητής είναι ο Λεβάν Ρεχβιασβίλη εδώ από τον Άγιο Γεώργιο Σερών. Επόμενη κατηγορία για την Ελευθέρα είναι τα 96 κιλά. Καρσλίδης με Μουραντίδη είναι ο τελικός, εμείς βλέπουμε σε επανάληψη ένα πόντο από τον Ρεχβιασβίλη και χαίλα γενικά από τον τελικό. Εδώ είναι τα 96 κιλά της Ελευθέρας. Με το κόκκινο μαγιό Παναγιώτης Καρσλίδης από την Αναγέννηση Ασπροπύργου, με το μπλε μαγιό ασύγκριτος Μουραντίδης από το Κιλκής. Να τη δούμε αυτή την μάχη για τα 96 κιλά της Ελευθέρας. Ενώ ο Αλέξανδρος Δησακιάς θα επικρατήσει του Γιάννη Τσεκερίδη του ΠΑΟ, ο Δησακιάς του Ηρακλή Περιστερίου, και θα πάρει την νίκη στην κατηγορία των 84 κιλών στην Ελληνορωμαϊκή. Ανεβαίνουμε στα 96 κιλά και στην Ελληνορωμαϊκή. Ενώ βλέπουμε εδώ την μάχη του Καρσλίδη με τον Μουραντίδη στην Ελληνορωμαϊκή. Είναι ετοιμάζονται ο Δημήτρης Παπαδόπουλος του Ηρακλή Περιστερίου και ο Δημήτρης Τσεκερίδης του ΠΑΟ. Αν γίνεται να μεταφερθούμε στην Ελληνορωμαϊκή, γιατί η μάχη του Παπαδόπουλου με τον Τσεκερίδη είναι πολύ μεγάλη. Όχι και ότι ο αγώνας του Καρσλίδη με τον Καρσλίδη, αλλά είναι οπωσδήποτε αγώνας. Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε τον Παπαδόπουλο με το κόκκινο μάγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς και μας. Και τον Τσεκερίδη με το μπλε.
τον Παπαδόπουλο που τον είδαμε στο ημιτελικό σε εξαιρετική κατάσταση. Τίποτα πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σημείο, 1 και 10, μένουν 20 δευτερόλεπτα. Και άμα συνεχίσουμε έτσι, θα πάμε σε πάλι από κάτω θέση. Τελείωσε το 1,5 λεπτό. Παπαδόπουλος έχει πλεονέκτημα. Τσεκερίδης, βλέπουμε όμως ότι πώς ξέφυγε. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα σηκώθηκε. Τώρα το σηκώνει τον Παπαδόπουλο. Και θα το πολύ εντυπωσιακό. Πέρα πήρε 5 σημεία, έχω ναι, με 5 σημεία αυτόματα τελειώνει η περίοδος. Ναι. Πολύ εντυπωσιακό εδώ ο Τσεκερίδης. Ναι, πραγματικά, δηλαδή ήταν πολύ καλή προσπάθειά του. Πώς σηκώθηκε από την κάτω θέση. Εδώ πέρα. Εδώ για να δούμε. Όχι, τώρα εδώ πέρα τον έχει φέρει. Από το ξεκίνημα θα θέλαμε να το δούμε. Βλέπουμε εδώ πέρα πώς τον ξεριζώνει, τον φέρνει, βλέπουμε. Και από εδώ. Πολύ εντυπωσιακή, πολύ δύναμη εδώ από τον Τσεκερίδη. Πολύ τεχνική. Η προσπάθεια που έκανε ήταν άψογη η τεχνική. Και ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Για να δούμε τώρα ο Παπαδόπουλος τι θα κάνει. Πάντα δευτερόλεπτα, πάντα το 0-0. Ένα λεπτό. Εκτός ο Τσεκερίδης, πήρε το σημείο ο Παπαδόπουλος το 1-26. Χαλάρωσε εκεί πέρα ο Τσεκερίδης, πίστεψε ότι έπρεπε να πάρει κάποιες ανάσες για να παλέψει τον Παπαδόπουλο στην κάτω θέση. Και τώρα εδώ άλλο ένα σημείο για τον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα έλεγα έκανε αντιλαβή ο Τσεκερίδης. Έκανε πολύ ωραία προσπάθεια, τον έπιασε μέση χέρι και από μειονεκτική θέση ο Παπαδόπουλος γύρισε την λαβή σε υπέρ του. Να πούμε ότι ο ασύγκριτος Μουραντίδης ήταν ο νικητής στην στην κατηγορία των 96 κιλών της Ελευθέρας. Ναι,
Ναι, 56 κιλών στην μάχη του με τον Παναγιώτη τον Καρσλίδη. Τώρα αγωνίζονται για την Ελευθέρα ο Βίκτορ Σβετλίτσκιν από την Αναγέννηση Ασπρόπυργου και ο Χαράλαμπος Αραμπατζάκης από τον Εύωσμο. Είναι για τα 120 κιλά της Ελευθέρας. Ενώ ο Παπαδόπουλος είναι στην παλέστρα πεσμένος. Να πούμε ότι ο Σβετλίτσκι, ο Βίκτορας με το κόκκινο μαγιό που αγωνίζεται στο ταπί στην Ελευθέρα, είναι ο αθλητής που κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Εφήβων του 2012 στη βαριά κατηγορία. Λέγαμε ότι και τα παιδιά, οι έφηβοι και οι παιδες, δεν έχουν τις προϋποθέσεις που όλοι θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά, διακρίσεις υπάρχουν. Υπάρχουν και σε αυτές τις κατηγορίες, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τόσο η Ομοσπονδία της Πάλης όσο και άλλες ομοσπονδίες. Να πούμε ότι ο αγώνας του Βετλίτσκι με τον Αραμπατζάκη είναι τελευταίος για την Ελευθέρα. Ενώ ο Παπαδόπουλος ακόμα τώρα σηκώνεται. Εντάξει, δείχνει, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Συνεχίζει. 10 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Σε Κερίδης λέμε προσπαθεί ξανά με συγχέρι να τραβήξει τον Γιάννη Γκόρ τα δύο χέρια. Τελειώνει ο χρόνος όμως, τελείωσε. Πάμε στην τρίτη περίοδο για τον νικητή. Είναι πραγματικά πολύ καλός ο αγώνας. Πολύ καλός αθλητής ο Τσεκερίδης, ο Παπαδόπουλος είναι σαφώς δυνατότερος, αλλά ο Τσεκερίδης είναι πολύ, πολύ τεχνικότερος και είναι και μικρότερος σε ηλικία. Ξεκίνησε ο τρίτος γύρος και τελευταίος. Καλή εικόνα δυστυχώς. Σε περίπτωση πρέπει να το αναφέρουμε γιατί αν και πάμε στα 90 δευτερόλεπτα χωρίς σκορ. Πλεονέκτημα επιλογής θέσης έχει ο Τσεκερίδης, ο οποίος έχει πάρει, να θυμηθούμε, 6 σημεία στον πρώτο γύρο και έχασε 2 στο δεύτερο, συνεπώς με σκορ 6-2 έχει τη δυνατότητα επιλογής αν θα παλέψει τον αντίπαλό του αυτός από την κάτω θέση ή αν θα καθίσει αυτός στην κάτω θέση της πάλης. Να φανταστώ ότι επειδή είναι τεχνικός ο αθλητής ο Τσεκερίδης, τι θα επιλέξω τα δύο. Είδαμε πόσο εύκολα πήρε εκείνο το πεντάρι, αλλά τώρα είμαστε στην τρίτη περίοδο και δεν έχει τόσες δυνάμεις όσο στην πρώτη περίοδο. Τελειώνει όπως βλέπουμε εδώ. Ο αθλητής τώρα ξέρει, τώρα θα δούμε. Για να δούμε. Ο Κερίδης έχει δυνατότητα επιλογής. Και βλέπουμε ότι κάθεται κάτω. Επιλέγει να κάτσει κάτω. Δηλαδή είναι πιο σίγουρος ότι δεν θα παραχωρήσει. Ναι. Ναι, αλλά μετά 30 δευτερόλεπτα ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος, ναι, και ο Παπαδόπουλος ενδεχομένως από την κούραση, δηλαδή αυτή την καινοτομία που έχει ο κανονισμός, γιατί είναι τα τελευταία 2 χρόνια αυτό που εφαρμόζεται. Για να δούμε τώρα. Αν ο Παπαδόπουλος θα καταφέρει να βρει ένα σημείο, αν θα καταφέρει ουσιαστικά να γυρίσει τον αντίπαλο του, γιατί αυτό είναι το πράγμα. Ψάχνει. Για να δούμε. Αλλάζει. Τώρα προσπαθεί τίποτα. Αντέχει ακόμα ο Τσεκερίδης. Για να δούμε. Τελειώνει βεβαίως και ο χρόνος τώρα. Δεν έχει πολλές ευκαιρίες. Τελείωσε 2-1. Τέλος. Τελικά είδαμε ότι ο Τσεκερίδης επέλεξε. Ήταν
κακός τώρα Σωτήρης Αναγνωστόπουλος διαμαρτύρεται. Ήταν πολύ καθαρή κόντρα του Τσεκερίδου. Τέξω βγήκε το παιδί. Ήταν καλύτερος. Δηλαδή προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλύτερος αθλητής. Έχει συμφέρει στον άλλον. Έχει πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Είπαμε προέρχεται κιόλας και από βαλεστική οικογένεια. Ο πατέρας του Δημήτρης Τσεκερίδης ήταν πρωταθλητής, ήταν πρώτος μεσογειονίκης στην Αθήνα. Τέλος και αυτός ο τελικός. Και μας έχει μείνει ένας τελικός πλέον. Μας έχει μείνει, ενώ εμείς βλέπουμε ξανά τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Εδώ την προσπάθεια του Παπαδόπουλου. Να γυρίσει, εδώ ήταν η μοναδική φορά που είχε πολύ μεγάλο κενό στα χέρια ο Παπαδόπουλος. Αυτό που προσπάθησε έπρεπε να είχε πιο καλή λαβή, πιο κλειστά τα χέρια του. Πιο κλειστά τα χέρια του. Είχε πολύ ανοιχτά τα χέρια και προς στιγμή μας ξεγέλασε με την κλίση που πήρε το δικό του το σώμα. Ο αντίπαλος ήταν... Λοιπόν, τελευταίος τελικός. 120 κιλά εφήβων, ελληνορωμαϊκής, Δημήτρης Γκιτάν από το σύλλογο Ευπηρίδε Ανολιοσίων και Αλέξανδρος Μουταφίδης από τον Άφλο Κατερίνης με το κόκκινο μαγιό ο Γκιτάν, με το μπλε μαγιό ο Μουταφίδης. Εδώ το σημείο για τον Γκιτάν. Ανοίγει το σκορ. Κάπου βλέπουμε και οι προπονητές τώρα φρενάρουν τα παιδιά. Το παιδί ο Γκιτάν φαίνεται ότι είναι αρκετά καλύτερος και σωματικά προσόντα καλύτερα και πάλι φαίνεται να γνωρίζει καλύτερα από τον αντίπαλό του. Πήρε ένα σημείο ο προπονητής, από ό,τι βλέπω τις εντολές, του λέει να κρατήσει αυτή τη ρευστή διαφορά. Είναι αυτά που λέγαμε, δηλαδή αυτοί οι κανονισμοί δεν πιστεύω ότι ευνοούν το θέαμα. Εδώ είναι ο Δημήτρης Γκιτάν μαζί με τον προπονητή του. Τους καλεί ο διαιτητής με Φαλέστρα. Εδώ τρία σημεία για τον Μουταφίδη. Δεν θα έλεγα ότι ήταν τρία σημεία, τέλος πάντων. Τρία πάντως έδειξε ο διαιτητής. Τρία δόθηκαν. Να πούμε ότι αυτή η κατηγορία είναι
μέχρι 120 κιλά. Ναι. Που σημαίνει ότι μπορεί να είναι οι αθλητές από 96 συν μέχρι και 120 κιλά. Πολλές φορές υπάρχει διαφορά, που φαίνεται να υπάρχει. Εδώ, εδώ βλέπουμε, ναι, ότι κοιτάνε σαφώς ελαφρύτερος από τον Μουταφίδη. Βέβαια δεν πήρε τώρα το σημείο, βγάζοντας τον Μουταφίδη εκτός παλέστρας. Εγώ πιστεύω και ότι έχει πέρασει ένα λεπτό, τώρα μπορεί ο Κιτάν να πάρει τα σημεία. Για να δούμε τώρα, αυτή η φάση είναι καθοριστική εδώ. Αυτή η φάση, πράγματι βλέπουμε, τρία σημεία για τον, για τον Κιτάν και γυρίζει το αποτέλεσμα. 4-3 πλέον μπροστά. Βλέπουμε αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Και είναι εντυπωσιακό σε αυτή την κατηγορία να κάνει τέτοια εκτέλεση που έκανε ο αθλητής. Πρόχνει ο Μουταφίδης, ισοφαρίζει, 4-4. Για να δούμε. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Το 4-4 επειδή μάλλον πάει για σοπαλία. 4-4 θα είναι νικητής ο Μουταφίδης, γιατί έχουν και οι δύο από τεχνική τριών σημείων και έχει σκοράρει τελευταίος. Με εκείνο το σπρόξιμο. Εκείνο το σπρόξιμο λοιπόν. Είναι καθοριστικό για να πάμε σε τρίτη περίοδο. Θα έλεγα, χωρίς μυαλό ο Κιτάν, όλος ο αγώνας είναι δικός του. Δηλαδή είδαμε πολύ σπουδαία εκτέλεση αυτή που έκανε τα τρία σημεία. Τα τρία σημεία που παραχώρησε, εγώ πιστεύω, μπορεί να μην ήταν. Βέβαια, η γωνία δεν διαμαρτυρήθηκε. Φαίνεται πολύ καλύτερος αθλητής ο Κιτάν. Παρ' όλα αυτά, ο αγώνας είναι στην κόρυψη του ξηραφιού. Ξεκινάει ο τρίτος και τελευταίος γύρος. Είναι το σημείο ο Μουταφίδης. Κάνει τώρα 0. Ο Κιτάν φαίνεται πολύ κουρασμένος, δεν μπαίνει. Δεν είναι πολύ δύναμη. Φωνάζει τον κομμάτι του. Τώρα εδώ για να δούμε. Όχι. Λύθηκαν. Ένα λεπτό. Δευτερόλεπτα. Α, εδώ, εδώ, εδώ θα. Για να δούμε. Α, όχι, έφυγε τελικά ο Μουταφίδης. Τώρα πια γλιστράνει κιόλας και τα σώματα των αθλητών. 15 δευτερόλεπτα. Τελειώνει ο χρόνος. 3, 2, 1, τελείωσε. Ο Αλέξανδρος Μουταφίδης
από τον Άφλο Κατερίνης, εδώ είναι ο νικητής της κατηγορίας. Πολύ έξυπνα Μουταφίδης πάντως κέρδισε αυτόν τον αγώνα. Εδώ βλέπουμε ανακήρυξε τον νικητής του τελικού. Ήταν ο τελευταίος τελικός, τελειώσαμε με το αγωνιστικό κομμάτι της ημέρας. Ολοκληρώθηκαν όλοι τελικοί και στους εφήβους και στους παιδες και στο στυλ της ελληνορωμαϊκής και στο στυλ της ελευθέρας. Το Final Four Κυπέλλου Ελλάδος. Είναι μια διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο Final Four Κυπέλλου τέτοιο καιρό. Και είπαμε, ο λόγος είναι προφανής, να σκεφτούμε ότι οι παιδες παλέψαν και οι έφηβοι περίπου στον Απρίλιο κοντά, και επειδή θα παλεύανε ξανά Πανελλήνιο τον Απρίλιο, μετά από 6 μήνες άλλη μια μεγάλη διοργάνωση για να μην μένουν οι αθλητές χωρίς αγώνες. Όπως είπαμε, παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ομοσπονδία της Πάλης, όπως και όλες οι ομοσπονδίες, για πρώτη φορά σε αυτούς τους αγώνες θα υπάρχει και ελληνική επιβράβευση για τα 3 πρώτα σωματεία σε κάθε στυλ. Υπάρχει μια συνολική βαθμολογία παιδών εφήβων για κάθε στυλ. Το πρώτο σωματείο θα πάρει 2.000 ευρώ, το δεύτερο 1.500 και το τρίτο 1.000 ευρώ. Οπωσδήποτε σε αυτούς τους καιρούς τους δύσκολους είναι και αυτό μια τονωτική ένεση για τα σωματεία, γιατί να σκεφτούμε ότι τα σωματεία τα πιο πολλά επιβαρύνονται στις μετακινήσεις. Ναι, ναι, βέβαια. Ακολουθούν οι απονομές στις κατηγορίες. Ο Ηρακλής Μητροπουλίδης ήταν στο σχόλιο σήμερα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μας τιμή που τον είχαμε και, σήμερα κοντά μας. Ο Νίκος Αγγελίδης και ο Βασίλης Οτσίγκας ήταν στην περιγραφή. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Ακολουθούν οι απονομές. Γεια σας. Καλούνται οι κύριοι κύριοι. Στάμος Χρήστος, αντιδήμαρχος Μαραθώνα. Χατζιωαννίδης Γεώργιος, Ολυμπιονίκης και αντιπρόεδρος